Γεια σας παιδιά, Σολίδης εδώ και επιστρέφουμε στο Totally Accurate Battle Simulator. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει Open Alpha, είναι τελείως αλλαγμένο, μοιάζει πολύ περισσότερο με παιχνίδι πλέον. Και επίσης έχει 20 levels, τα οποία λογικά θα τερματίσουμε. Λοιπόν, πατά απλά level 1 για να αρχίσουμε. Πλέον το παιχνίδι είναι έτσι. Σου λέει επίσης το Estimated Performance Impact, σου λέει είναι light. Δηλαδή, τι θα γίνει με το PC σου, θα εκραγεί ή όχι. Αν είναι light σημαίνει ότι είναι εντάξει. Επίσης, κοιτάξτε πόσα units έχει. Έχει units Vikings, Crusaders, Greece, Asia, Napoleon και Misk που έχει. Έχει διάφορα περίεργα. Έχει Dark Peasant. Ο Dark Peasant είναι αυτός ο τύπος που πέταγε τα κοτόπουλα. Δεν ξέρω. Έχει Super Peasant. Έχει Chicken Man-Man. Ο Chicken Man-Man πρέπει να είναι αυτός που πέταγε τα κοτόπουλα. Λοιπόν, στην πρώτη αποστολή έχουμε 500 λεχτάκια και έχουμε 10 Peasant. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Έστω ότι θα τους σκοτώσουμε με Έλληνες. Θα βάλουμε Spearman. Και ξέρεις τι, δεν θα βάλουμε μόνο Spearman. Θα βάλουμε και λίγο Vikings. Head butter. Αν δεν πεθάνω από σπίρες, θα πεθάνω από κουτουλιές. Και τι άλλο, ας δούμε διάφορους. Έχω αυτό πως λέγεται, Taekwondo. Taekwondo λέγεται. Okay, αυτός δεν είναι κλωτσιές υποθέτω. Ξέρεις τι, θα έχουμε και τύπους που ρίχνουν κλωτσιές εδώ πίσω. Start. Το παιχνίδι παραμένει να είναι ηλίθιο. Ο head butter είναι έτοιμος να... Ο head butter δεν σκότωσε ούτε έναν, γιατί? Οι spearman παρόλα αυτά τα πάνε εξαιρετικά. Easy win. Δεύτερο level, πάλι έχουμε πολλούς peasants και... 1000 λεφτά, μήπως μας δίνει πάρα πολλά. Ξέρεις τι, θα βάλουμε ένα chariot εδώ. Το chariot είναι με χριστουγεννιάτικο θέμα. Anyway, έχει το Rudolph. Πού το ξέρω ότι είναι ο Rudolph, μπορεί να είναι οποιοδήποτε λάφι. Όχι παιδιά, μόνο ο Rudolph έχει κόκκινη μύτη. Και θα βάλουμε ασιάτες. Θα βάλουμε, οι υπόλοιποι θα είναι σαμουράι. Τρέχα Rudolph. Δεν έχει πεθάνει ακόμα ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης ζει παιδιά. Οι σαμουράι κάνουν πράγματα, το chariot πέθανε. Οι σαμουράι συνεχίζουν να σκοτώνουν τους πίζαν. Εδώ τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Νικήσαμε. Αυτός ο σαμουράι από ό,τι φαίνεται ήθελε να γίνει ο Άγιος Βασίλης, δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, τώρα αρχίζει παιδιά η στρατηγική, η πραγματική στρατηγική. Έχουμε ασπίδες και τύπους με βαλίστρες. Δεν ξέρω τι είναι αυτά, βαλίστρες είναι. Όχι, έχουμε τύπους με σπαθιά και ασπίδες. Πώς το διασπάμε αυτό? Λοιπόν, ξέρεις τι, θα βάλουμε λίγους archers. Θα βάλουμε archers εδώ πίσω. Τι άλλο να βάλουμε? Θα βάλουμε έναν samurai master και ninja. Βάλε και δύο peasants. Εδώ και εδώ. Και πατάμε start. Κάντε πράγματα. Okay, ο Samurai Master δεν είναι παιδιά, όντως. Είναι Samurai Master, είναι όνομα και πράγμα. Δείτε τι κάνει. Πώς έχει σκοτώσει? Αψηφάει τους νόμους της βαρύτητας. Νομίζω τους τσάκησε. Ακόμα ζει ο Samurai Master. Ένα Samurai Master, παιδιά, σχεδόν νομίζω τους σκότωσε όλους. Κάτι κάνουν και οι τοξότες. Οι Peasants, εντάξει, πέθαναν. Και οι Ninja πέθαναν. Ο Samurai Master συνεχίζει. Πέθανε, αλλά νικήσαμε. Θα τον θυμόμαστε για πάντα. Λοιπόν, wow, εδώ έχει πάρα πολλά spears, μας δίνει 1300. Νομίζω ότι αν βάλουμε ασπίδες, θα κάνουμε counter τα spears, οπότε θα το γεμίσω εδώ ασπίδες. Και θα βάλουμε τοξότες, αλλά όχι πίσω από τις ασπίδες, γιατί από όσο θυμάμαι το προηγούμενο, πεθαίνανε μόνοι τους. Οπότε βάλ' τους εδώ στην άκρη. Και θα βάλουμε και κλέφτες. Δεν ξέρω τι κάνουν οι κλέφτες, αλλά βάλ' τους. Θα δούμε όλα τα units, παιδιά, έχει τόσα units. Λοιπόν, πατάμε στα. Μου μείνανε 10, δεν έβαλα peasants. Λοιπόν, archers. Όχι τους δικούς μου archers. Άρτσερ τους από πίσω. Αυτή είναι τουλονίδα. Γίνεται ένας χαμός εδώ. Έχει γίνει μια τούρτα. Γενικά. Οι άρτσερς παρόλα αυτά. Πες να το έχουμε, παιδιά. Δεν ξέρω ποιος είναι ζωντανός, ποιος είναι νεκρός. Θα περιμένω απλώς για να μου πει η victory defeat. Αυτός ο Spearman εκεί πέρα είναι λίγο πιο έξυπνος στα αριστερά. Πέθανε. Victory, νικήσαμε. Α, τώρα έχουμε καταπέλτες. Και αυτοί είναι κλέφτες. Μάλλον για τους καταπέλτες θέλουμε κάτι γρήγορο. Έχουμε 2000, οπότε θα βάλουμε ένα τσάριο εδώ, ένα τσάριο εδώ. Έχουμε έναν που λέγεται Chicken Man, λες να είναι αυτός. Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Εδώ στα μίσκα έχει διάφορα. Ξέρεις τι, θα βάλουμε κανένα Viking. Βάλε Spear Thrower. Και Axe. Και βάλε και Vikings με ασπίδες. Και δύο Peasants. Πατάμε start. Τρέχ, Ρούντολφ, γιατί πήγες εκεί? Πρέπει να πάτε στους καταπέλτες. Oh wow, τα τσάριο δεν πήγανε τόσο καλά. Αυτός τι κάνει? Α, είναι ένα τεράστιο Viking με. Τσεκούρι και μια αρκούδα στο κεφάλι του. Χάσαμε. Λοιπόν, άλλη στρατηγική. Τα τσάριο δεν μου άρεσαν. Ξέρεις τι, νομίζω ήρθε η ώρα, παιδιά, για τον Chicken Man. Ο Chicken Man θα μείνει εδώ πίσω. Έχουμε ακόμα 1000. Αν βάλουμε δύο Chicken Man, start. Η Chicken Man είναι αυτή που νομίζω. Είναι αυτή που νομίζω, παιδιά, η Chicken Man. Πέθανε. Πέθανε σίγουρα τώρα. Δεν είναι τόσο δυνατή. Δεν είναι τόσο δυνατή. Θα πεθάνει και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να πετάει κότες. Ίσως. Okay, ίσως όχι. Ξέρεις τι, ας πάμε πάλι στην Ασία. Θα βάλουμε ένα Samurai Master, ένα Ninja Master. Και
Χωάτσα! Δεν ξέρω καν πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Βάλει και άλλους νίντζα εδώ διάχυτους και θα βάλουμε και πίζαντς. Start. Αυτό νομίζω είναι μίας χρήσης βέβαια το hatchula, αλλά μπορεί να κάνει πράγματα. Λοιπόν, ο Samurai Master πρέπει να τρέξει, τον περίμενα και πιο γρήγορο και να... Ωραίος! Πάμε τώρα Samurai Master στους καταπέλτες. Ο Ninja Master δεν ξέρω τι κάνει. Ο Ninja Master πετάει πολλά σούρικεν μαζί, πέθανε. Ποιος έχει μείνει? Έχει μείνει ο Samurai Master. Αποφεύγει τα πάντα ο Samurai Master. Κατευθύνεται προς το μεσαίο καταπέλτη. Πέθανε ο Samurai Master όμως. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει ένας πίζαντ, είναι αυτός. Δεν ξέρω τι είναι αυτός. Α, όχι, είναι Ninja. Αυτός που βρέθηκε. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τους καταπέλτες, παιδιά. Πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τσάριοτ, μην πεθάνετε κατευθείαν. Μην πεθάνετε. Πήγαινε στον καταπέλτη. Στον καταπέλτη να πας. Πέθανε το ένα τσάριοτ. Πώς γίνεται το τσάριοτ να είναι τόσο χαζό το δικό μου? Πάλι χάσαμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τους καταπέλτες. Φακ. Λοιπόν, αν βάλουμε τέτοιους και λίγο διάχυτους για να μην πεθάνουν όλοι μαζί, κάνουν αυτοί πράγματα. Σκοτώνουν τέτοιο. Ω, είναι κακοί αυτοί. Είναι πάρα πολύ αργοί. Άλλαξα γνώμη, δεν θέλω. Hey, έχει τον Τραμπ, δεν το είχα παρατηρήσει. Αν βάλουμε ένα Τραμπ. Έστω ότι βάζουμε τον Τραμπ. Θα χτίσει τοίχο. Πέθανε ο Τραμπ. Έφαγε μία από τον καταπέλτη και δεν πέθανε, είναι τόσο ανθεκτικός. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ είναι σχετικά καλό unit. Αλλά όχι εναντίον. Δεν πεθαίνει. Χτίζει τοίχο. Παιδιά, έχουν βάλει τον Τραμπ να χτίζει τοίχο στο Total Accurate Battle Simulator. Είναι τέλειο. Α, δεν ξέρω αν είναι παράνομο αυτό που κάνανε που βάλουν τον Τραμπ στο παιχνίδι να χτίζει τοίχο, αλλά. Πέθανε. Λοιπόν, έβαλα διάφορα γρήγορα units και έβαλα και έναν barrel roller. Δεν ξέρω τι κάνει ο barrel roller. Είναι πάνω σε ένα βαρέλι και απλά ρολάρει. Σκοτώνει γενικά, δεν ξέρω. Α, το τσάριο έκανε δουλειά. Πες μου ότι σκότωσε για κατα. Σκότωσε για καταπέλη το τσάριο. Δεν ξέρω. Εδώ τι πήρε. Από τι πήραμε φωτιά. Έβαλα κάτι με φωτιά. Δεν ξέρω. Το τσάριο το ακόμα ζει παρόλα αυτά. Πες μου ότι θα πετύχει κάτι. Σκοτ. Όχι, όχι στο δέντρο. Μη! Ωραία, κάποιοι έχουν ζήσει. Πάει ο ένας καταπέλτης. Όχι, το τσάριο πέθανε. Λοιπόν, έχουμε αυτό το headbutter. Πάει να ορμήξει τον αντίπατο καταπέλτη. Τάγκ. Πεθανές. Όχι, δεν πέθανε. Ζει ο headbutter. Ρίξε κι άλλες. Όχι, πέθανε. Τι ζει. Ζούνε αυτοί εδώ πέρα. Είναι ένας headbutter. Όχι, δεν είναι headbutter. Δεν ξέρω τι είναι αυτός. Ωραία, ζούνε παρόλα αυτά και έχει μείνει ένας καταπέλτης. Μη. Oh, εσύ που πας. Κάνει ελιγμούς. Είναι έμπειρος στρατιώτης. Αστόχησε ο καταπέλτης. Βίκινγκ. Πήγαινε με το σεκουρίξ του. Όχι, ήμουνα τόσο κοντά. Φακ. Λοιπόν, η στρατηγική με τα γρήγορα units πρέπει να είναι καλή. Θα βάλω πάρα πολλούς headbutters. Θα πάμε και θα τους κουτουλήσουμε μέχρι θανάτου. Και μερικούς Vikings από πίσω. Και θα βάλουμε και ένα μπαλίστα. Εδώ. Start. Μπαλίστα, μην ρίξει πάνω στους δικούς μας. Πού ρίχνει τον μπαλίστα, ρίχνω που να είναι. Μπα. Δεν ξέρω καν. Το chariot. Όχι, πήγαινε πάνω σε καταπέλτη. Γιατί σταμάτησε. Δεν έχουμε φτάσει καν κοντά σε ένα κουτούλι στο τσάριο πάνω σε δέντρο, πέθανε. Ωραία, τον μπαλίστα έκανε δουλειά νομίζω. Το τσάριο ζει ακόμα κάπως. Και το. Ωραία, όχι, το τσάριο πέτυχε το δικό μου. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα, παιδιά, να νικήσουμε. Πάει κι άλλο καταπέλτη. Τσάριο, είσαι πιο γρήγορο. Μη! Πέθανε. Λοιπόν, έχετε μείνει εσείς οι δύο πάλι. Ωραία, αστόχησε. Headbutter, στεκόμαστε πάνω σου. Ο Viking ο άλλο μπορεί ακόμα. Ωραία, κουτούλα το μέχρι θανάτου. Ξανακουτούλα το. Όχι! Πέθανε από την κουτουλιά, αν είναι δυνατόν. Πάμε πάλι, τα άλλαξα λίγο. Πώς θα πάει αυτό? Έβαλα δύο μπαλίστα αυτή τη φορά. Πάει ένας καταπέλτης. Πάει. Ωραία, έχει μείνει. Ένας καταπέλτης έχει μείνει. Ή έχουν πεθεί. Τι γίνεται, πτίζει. Νικήσαμε κάπως. Τα μπαλίστα ήταν η λύση, παιδιά. Ωου, είμαστε στην έρημο τώρα. Και τι έχει εδώ? Έχει πράγματα. Λοιπόν, θα βάλουμε έναν τέτοιον εδώ να πάει στις ασπίδες, να πάει να τις κάψει. Από εδώ θα βάλουμε archers. Θα βάλουμε και από εδώ archers. Και μπροστά θα βάλουμε footman. Και από εδώ footman. Και μας μένουν και άλλα λεφτά, οπότε θα βάλουμε και άλλα πράγματα. Βάλει και μερικούς stift εδώ, από πίσω. Και μένουν και 10, βάλε ένα peasant εδώ πέρα. Μόνο του. Λοιπόν, αυτός ο barrel roller θέλω να δω αν είναι όντως καλός. Θα κάνει δουλειά. Ήταν καλή ιδέα. Μην πάτε όλοι στη φωτιά, θα καείτε. Ωραία, είναι ένας καημένος εδώ με όλους, αλλά έχω τους archer από πίσω. Είναι δύο, μείνανε ένας. Ρίξτε archer, μην κουνάτε τα κεφάλια έτσι. Ωραία. Και έχει μείνει ένας εδώ πέρα. Πέφτει ξυλίκι. Ο Thift. Πέθανε ο Thift. Λογικά το έχουμε. Ήταν εύκολο αυτό. Νικήσαμε. Έχουνε archers, spearman και ασπίδες. Λοιπόν, θα βάλουμε πάλι βαρέλι εδώ πέρα. Και θα βάλουμε και μουσκέτα. Δεν ξέρω γιατί μουσκέτα. Και μερικούς που παίζουν τα εκβοντό. Δεν ξέρω γιατί. Πατάμε start. Λοιπόν, αν το βαρέλι καταφέρει και. Ο βασικά δεν έπρεπε να είχα βάλει αυτούς πάνω στο βαρέλι. Γιατί θα σκάσουν και οι δικοί μου και οι δικοί του. Ναι. Δεν έπρεπε.
Λοιπόν, εσείς με τα μουσκέτα πρέπει να ρίχνετε. Μπράβο, εκεί. Ωραία, πάνε τρεις. Νικήσαμε λογικά. Εκτός και αν οι άρτισες είναι καλύτεροι από αυτούς. Δεν νομίζω. Εμείς έχουμε όπλα. Το ήξερε τον Μπαρούτι, νικάει τα τόξα. Α! Θέλει να κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Οκ, παιχνίδι, αφού με προκαλείς. Να κι εγώ. Start. Λοιπόν, αυτό θέλει να το κοιτάξουμε από ψηλά. Κάπως έτσι γινόντουσαν, παιδιά, οι μάχοι μεταξύ gentlemen. Παλιότερα. Γιατί μένα τεινάζουνε περισσότερο από ότι εγώ. Είναι περισσότεροι, έτσι δεν είναι? Νομίζω είναι περισσότεροι, παιδιά. Είναι λίγο άδικη η μάχη. Μείνανε δύο δικοί μου. Υπάρχει περίπτωση, ξέρω, να είναι τίποτα sharp shooters ή κάτι να τους σκοτώσουμε όλους? Όχι. Χάσαμε. Ξέρεις τι, αυτή η υπόθεση δεν είναι μεταξύ gentlemen. Εδώ είναι πόλεμος, παιδιά. Οι ασπίδες τώρα σταματάνε τις σφαίρες. Δεν ξέρω, βάλει ασπίδες. Και από πίσω θα βάλουμε spear throwers. Λογικά είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να μην βαρύσει τους δικούς μας. Και βάλε και ένα headbutter εδώ πέρα. Αν δεν πιάσω το και αυτό, απλά θα βάλω τύπους που ορμάνε. Θα παίξω μόνο με headbutters. Λοιπόν, για να δούμε, οι ασπίδες τι κάνουνε. Πεθαίνουν οι ασπίδες! Δεν είναι αλεξίσφαιρες. Ω, δεν σκοτώσαμε κανέναν. Αλλάζουμε στρατηγική. Δρόμο. Πάμε να ψάξουμε γρήγορα units. Αυτό εδώ είναι γρήγορο unit. Δεν ξέρω αν αξίζει όμως. Τέλος πάντων, βάλε και έναν εδώ. Ωραία, και οι άλλοι θα είστε headbutters. Όλοι headbutters. Πάντα με start. Λοιπόν, μην πεθάνει το chariot χωρίς να σκοτώσει κανέναν. Ωραία, αυτό το chariot κάτι σκότωσε. Το άλλο. Ακόμα ζουν και τα δύο. Και ορμάνε και headbutters. Το ήξερα ότι ήταν καλή στρατηγική. Παίζει και να νικήσαμε. Και έχει μείνει ένας. Εκεί είναι και ένας πίζαντε εδώ πέρα. Περιμένετε και εμένα. Νικήσαμε. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε κανόνια. 5 κανόνια. Α, μάλιστα. Ωραία, πάλι στρατηγική του Ρας. Ακούγεται καλή. Οπότε βάλε δύο τέτοιους εδώ. Και βάλε και headbutters. Παντού headbutters. Γενικά, οι headbutters πρέπει να είναι σκόρπιοι. Να μην σου πετύχει κάτι και πεθάνουν όλοι μαζί. Πάμε start. Πέσανε μερικοί αδέρφια μας headbutters, αλλά δεν χρειάζεται να πτωούμαστε. Ωραία, έχουμε τα άλογα. Τα άλογα θα κάνουν κάτι καλό. Δείτε εδώ πώς φαίνεται η μάχη από πάνω. Δείτε τους headbutters. Μήπως οι headbutters είναι το καλύτερο unit του παιχνιδιού. Τους νικήσαμε και αυτούς με κουτουλιές. Κοίτα να δεις. Έχει και καταπέλ. Όχι, έχει αυτόν. Έχει αυτόν εδώ. Είναι μεσής μου. Αυτός είναι τύπος που γεννάει κότες. Και τι κάνουν οι κότες. Anyway, θα βάλουμε δύο μπαλίστα. Ένα εδώ και ένα εδώ, πίσω-πίσω. Και μετά θα βάλουμε headbutters. Start. Τρέχτε headbutters. Μην πεθάνετε όλοι μαζί. Εντάξει, πεθάνετε 4-5. Καλά είναι. Τώρα ρίχνουν όλοι στο κέντρο, θα γίνει πανικός. Ο Chicken Man δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ, έτσι δεν είναι? Ωραία, πέθανε ένα καταπέλτη παρόλα αυτά. Κάποιοι headbutters ζωντανοί. Πέθανε και δεύτερο καταπέλτη. Μπορούν τα μπαλίστα να πετύχουν το Chicken. Τύπο, ή θα πεθάνουν από τις κότες. Hey, Victory. Λοιπόν, παιδιά, και φτάσαμε στο 11. Και νομίζω να τα αφήσω κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε και δεύτερο επεισόδιο Total Accurate Battle Simulator. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει στο 11 και έχει 20 η Open Alpha. Λογικά θα έχω link στο description. Όποιος θέλει να πάει να κατεβάσει το παιχνίδι, πιθανότητα θα μπορεί. Λοιπόν, οπότε άμα θέλετε να δούμε τα υπόλοιπα 10 levels από το 11 ως το 20, μπορείτε να τα αφήσετε κάτω σε comment. Και αυτό το βίντεο θα τελειώσει εδώ. Οπότε, άμα σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Άμα δεν χάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.